Κύριε Δεκρή, υπάρχουν απάτη στη μεταμόσχευση μαλλιών. Τι πρέπει να προσέξει ο ενδιαφερόμενος? Υπάρχει σίγουρα παραπλάνηση. Ορισμένες φορές εγγίζει τα όρια της απάτης. Η κύρια μορφή παραπλάνησης έγκυται στο κομμάτι των τιμών, όπου οι τιμές προσδιορίζονται για να είναι δελεαστικές με κάποιο χαμηλό ποσό ανά τρίχα ή ανά τριχοθυλάγιο. Ή παραδείγματα που τα βλέπουμε δυστυχώς και στους τηλεοπτικούς δέκτες. 1000 τρίχες, 490 ευρώ. Χωρίς όμως να εξηγούν στον ανυποψίαστο ασθενή τι είναι αυτές οι 1000 τρίχες. 1000 τρίχες ενδεικτικά σας λέω ότι είναι αρκετές για να φτιάξουμε ένα μουστάκι. Λες λοιπόν σε έναν άνθρωπο που έχει χάσει τα μαλλιά του, έναν φαλακρό, ότι με 490 ευρώ θα κάνει μεταμόσχευση μαλλιών και θα βάλει 1000 τρίχες. Χωρίς να γνωρίζει αν αυτός ο αριθμός είναι αρκετός για τις ανάγκες του, εάν θα του δώσει ένα καλό αποτέλεσμα ή όχι. Όπως εξηγήσαμε πριν εδώ με τον Βασίλη, για να καλυφθέσουμε μια μεγάλη περιοχή, αποδείξαμε με μαθηματικά ότι απαιτούνται 20 με 25.000 τρίχες. Και ερωτώ λοιπόν, ένα κόστος μεταξύ 10 ως 12.500 ευρώ, σύμφωνα με αυτή την εξίσωση, 1.000 τρίχες 490 ευρώ, σας φαίνεται λίγο ή πολύ? Κατά τη γνώμη μου, ένα μεγάλο κόστος. Ένας άλλος τρόπος παραπλάνησης, πάρα πολύ σοβαρός, είναι ότι γινόμαστε δέκτες επιθετικά, ίσως πολλές φορές, μιας διαφήμισης όχι μόνο σε επίπεδο τιμών, αλλά και σε επίπεδο προσδοκιών ή αποτελεσμάτων, που να ικανοποιούν, να τέρπουν το μάτι, χωρίς όμως να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Εγώ εκεί πέρα θα έλεγα το εξής. Ψάξαμε την κλινική τη συγκεκριμένη και το συγκεκριμένο γιατρό τα αποτελέσματά του. Υπάρχουν δημοσιευμένα πουθενά. Έχουν κριθεί σε διεθνή συνέδρια, όπως έχουμε την τιμή να έχουμε παρουσιάσει στο Παγκόσμιο Συνέδριο Μεταμόσχευση Μαλλιών επί 3-1 από τα έτη αποτελέσματά μας live με τον ασθενή μπροστά. Αν ζητήσουμε να δούμε κάποιον ασθενή που έχει κάνει μεταμόσχευση, πώς ήταν και πώς έγινε, ζωντανό, να μιλήσουμε μαζί του, να συνομιλήσουμε μέσω βίντεο, να τον δούμε έστω στην κλινική. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα? Υπάρχει μια ταύτιση μεταξύ πραγματικών ανθρώπων με πραγματικά αποτελέσματα, απτά, ώστε να μπορούμε να μοιραστούμε την ανησυχία μας, την αγωνία μας με τους ανθρώπους αυτούς. Όταν γίνει αυτό το ξεδιάλεγμα, σας πληροφορώ ότι υπάρχουν ελάχιστες κλινικές και ελάχιστοι γιατροί που θα εκθέσουν τη δουλειά τους στην κρίση του υποψηφίου για μεταμόσχευση. Κλείνοντας, θα πω ότι ακριβώς επειδή υπάρχει πολλή παραπλάνηση και πολλή απάτη γύρω από τη μεταμόσχευση μαλλιών, καλό θα ήταν να προσέχουμε 2 και 3 φορές όταν επιλέγουμε αυτό το οποίο φαίνεται πολύ καλό για να είναι αληθινό ή πολύ φθηνό για να είναι αληθινό. Κάποιοι στο διαδίκτυο δίνουν προσφορές όπου το κόστος της μεταμόσχευσης μαλλιών υπολογίζεται ανατρίχα ή τριχοθυλάκιο. Είναι αυτός ένας τρόπος υπολογισμού του κόστους? Δυστυχώς είναι ένας πολύ κοινός τρόπος υπολογισμού του κόστους, ανατρίχα ή ανατριχοθυλάκιο, με τη διαφορά ότι είναι εντελώς παραπλανητικός τρόπος και κατά τη γνώμη μου εγγύηση και τα όρια της απάτης. Και οι λόγοι είναι 2. Πρώτον, δεν μπορεί ο ασθενής ο ίδιος να έχει λόγο, άποψη και γνώση πόσα τριχοθυλάκια και κυρίως πόσες τρίχες μεταμοσχεύονται. Για ένα πολύ απλό λόγο. Εξάγουμε, ασχέτως τεχνικής, αν είναι strip ή EUV, εξάγουμε τριχοθυλάκια, μοσχεύματα και λοτοκτούμε μοσχεύματα. Δεν εξάγουμε τρίχες, δεν μεταμοσχεύουμε τρίχες. Άρα, ακόμη και αν κάποιος ήταν σε θέση να ξέρει τον αριθμό των τριχοθυλακίων, δεν μπορεί να ξέρει τον αριθμό των τριχών. Με ακρίβεια. Πώς λοιπόν να πληρώσει για κάτι με βάση τον αριθμό των τριχών, εφόσον δεν γνωρίζει τον ακριβή αριθμό? Αλλά ακόμη και στα τριχοθυλάκια. Όταν τα τριχοθυλάκια συγκεντρώνονται, αυτή είναι η πρακτική των περισσότερων κλινικών, σε τριβλία ή σε πιατάκια, σε φυσιολογικό όρο και κολυμπάνε. Εκατοντάδες ή χιλιάδες εξ αυτών. Πώς είναι δυνατόν εκεί ο ασθενής, που πληρώνει όμως με το τριχοθυλάκι ή την τρίχα, να έχει τον οποιοδήποτε έλεγχο πόσες τρίχες ή πόσα τριχοθυλάκια έχουν εξαχθεί και θα τοποθετηθούν? Και θα σας πω και ένα άλλο στοιχείο, ιδιαίτερο λυπηρό. Πολλές φορές παρατηρείται το φαινόμενο, επειδή ακριβώς υπάρχει ταύτιση τιμής με τρίχες ή τριχοθυλάκια, να εξάγονται τριχοθυλάκια σε μεγάλους αριθμούς και τα οποία δυστυχώς μετά δεν τοποθετούνται ή τοποθετούνται πλημελώς. Με αποτέλεσμα να μην φυτρώνουν. Ή, και αυτό έχει συμβεί και έχει καταγγελθεί, να πετάγονται στα σκουπίδια. Πετάμε δηλαδή τα ανθρώπινα κύτταρά μας, τους σπόρους αυτούς τους πολύτιμους που λέγονται τριχοθυλάκια, στα σκουπίδια, γιατί έχει γίνει λάθος υπολογισμός των δυνατοτήτων της χειρουργικής ομάδας και δεν μπορούν να μεταμοσχευτούν μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Κατά τη γνώμη μου, αν δεν αντιμετωπίζουμε τον ασθενή με βάση το πρόβλημά του,
την ανάλυση του τι πρέπει να γίνει, σαν σχεδιασμός, σαν κατανομή, σαν πυκνότητα, δεν έχει απολύτως κανένα νόημα να μιλάμε για αριθμό τριχών ή τριχοθυλακίων. Στοχεύει καθαρά στην παραπλάνηση και σε ορισμένες περιπτώσεις στην απάτη και ουσιαστικά υποβιβάζει το επίπεδο μιας καθαρά χειρουργικής ιατρικής διαδικασίας που είναι η μεταμόσχευση μαλλιών σε επίπεδο σούπερ μάρκετ. Ό,τι πάρεις 100, 1000 τρίχες 490 ευρώ και στις 3000 τρίχες και 300 τρίχες δώρο. Βασίλη, έτσι πώς φαίνεται. Κάποιες κλινικές διαφημίζουν ότι κάνουν μεταμόσχευση μαλλιών με 560 ευρώ. Ισχύει. Θα μπορούσαν να το πούνε τώρα τελευταία και έκπτωση, μάλλον καλοκαιρινή, 390 ευρώ. Εμπίπτουμε καθαρά στην περίπτωση της παραπλάνησης σε βαθμό απάτης. Γιατί το να λες μια χαμηλή τιμή αποτελεί δελεάρ για τον οποιοδήποτε και ο καθένας θα τσιμπούσε με τέτοια τακτική marketing. Η απάντηση, λοιπόν, μάλλον με ερώτηση θα απαντούσε και θα έλεγα τι ακριβώς θα γίνει με αυτό το ποσό. Θα γίνει μια αποκατάσταση όπως γράφει εδώ ο κύριος Βασίλης, που θέλει 25.000 τρίχες και 4 χειρουργεία, τότε είναι μάλλον μια συμφέρουσα, πολύ συμφέρουσα τιμή τα 560 ευρώ. Εκεί πέρα βέβαια θα ήμουν πολύ περίεργος να δω πώς θα καλυφθεί το κόστος μόνο και μόνο των εργαλείων. Δεν μιλάμε για τα ημερομίσθια της χειρουργικής ομάδας, το χώρο κτλ. Με 560 ευρώ. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτό είναι το δόλωμα, το αγκίστρι, για να τσιμπήσουν οι ανυποψίαστοι ασθενείς, τους οποίους δεν τους βλέπουν σαν ασθενείς, σαν ανθρώπους που έχουν ένα ιατρικό πρόβλημα, αλλά σαν πελάτες, για να κάνουν τι, να μεγαλώσουν σαφώς το νούμερο αυτό ή να κάνουν κάτι το οποίο θα φαίνεται φτηνό σε εισαγωγικά στον υποψήφιο πελάτη, ο οποίος θα μετατραπεί σε θύμα, αλλά στην πραγματικότητα να είναι εξαιρετικά ακριβό για δύο λόγους. Γιατί πρώτον, θα πληρώσει χρήματα και δεν θα δει αποτέλεσμα, άρα ουσιαστικά είναι σαν να πέταξε τα λεφτά αυτά στο πεζοδρόμιο. Και δεύτερον, το οποίο είναι το χειρότερο, να υπάρχει αρνητικό αποτέλεσμα. Να υπάρχει αποτέλεσμα άσχημο λόγω υπερβολικής χρησιμοποίησης της δότρειας περιοχής, με σημάδια και ουλές, ή να υπάρχει κακός σχεδιασμός και κακή φύτρωση, άρα ένα κακό αφύσικο αποτέλεσμα στο κεφάλι. Η γνώμη σε αυτή τη περίπτωση είναι η εξής. Συμβουλευτείτε τους ειδικούς, δείτε ποιες είναι οι περγαμηνές τους, δείτε ποιοι είναι οι γιατροί που κάνουν τις επεμβάσεις αυτές και κυρίως να είστε εξαιρετικά καχύποπτοι εάν κάτι είναι πολύ καλό ή πολύ φτηνό για να είναι αληθινό. Συνήθως κάτι κρύβεται από πίσω. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πολλές διαφημίσεις στο διαδίκτυο από τουρκικές κλινικές που διαφημίζουν μεταμόσχευση μαλλιών σε μία μέρα με μόνο 1500 ευρώ. Γιατί ο υποψήφιος να μην επιλέξει την Τουρκία για μεταμόσχευση μαλλιών? Πολύ καλή ερώτηση και πολύ συνήθις. Εγώ θα έλεγα ότι πρώτον, υπάρχουν και πιο φθηνές προσφορές από 1500 ευρώ. Αυτό είναι περίπου στο μέσο όρο. Επίσης υπάρχουν και φθηνές χώρες. Δηλαδή, εκτός από Τουρκία, Βασίλη, υπάρχει Μπαγκλαντές, υπάρχει Πακιστάν, υπάρχει Ιράν. Δεν ξέρω ακόμα αν κάποια χώρα της Αφρικής έχει ξεκινήσει τη διαδικασία, το Σουδάν ίσως. Αργότερα μπορεί να το δούμε και αυτό. Η απάντηση είναι για να μην αστειευόμαστε. Υπάρχουν και στην Τουρκία εξαιρετικοί γιατροί, εξαιρετικές κλινικές με διεθνή προβολή που συμμετέχουν στα παγκόσμια συνέδρια, είναι συνάδελφοι και φίλοι μας. Περιέργως, οι κλινικές αυτές έχουν τιμολόγια και κοστολόγια παρόμοια, μη σας πω σε κάποιες περιπτώσεις και μεγαλύτερα, από αυτά που υπάρχουν στην Ελλάδα. Εφάμιλα των χωρών της υπόλοιπης Ευρώπης. Η πραγματικότητα είναι ότι το πάω σε ένα γιατρό στην Τουρκία ή σε μια κλινική στην Τουρκία, που είναι όμως ιατρική. Από το πάω σε μια διαφήμιση απαντώντας που είδα στο διαδίκτυο, είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Ο γιατρός με όνομα, με αποτελέσματα, που θέλει να υποστηρίξει τη φήμη του, το χειρουργικό του πρωτόκολλο, τη διαδικασία του, τα αποτελέσματά του, εκεί πέρα να είναι σίγουροι οι φίλοι μας ότι το κόστος θα είναι εφάμιλο, σε καμία περίπτωση κατώτερο, από το κόστος που έχει μια μεταμόσχευση σοβαρή, σε μια σοβαρή κλινική μεταμόσχευση μαλλιών στην Ελλάδα ή οπουδήποτε στην Ευρώπη. Οι πολύ χαμηλές τιμές που αναφέρονται είναι κλινικές οι οποίες δεν έχουν εχέγγυα ούτε ασφαλείας, ούτε αποτελεσματικότητας, ούτε έχουν επιστημονικό προσωπικό. Είναι είτε παραπλανητικές εντελώς, είτε καταχρηστικές. Ή βασίζονται στη λογική αντίστοιχη με το take away ή του fast food, του τύπου
ήρθα, πλήρωσα κάτι λίγο, έκανα κάτι, έφυγα. Έξω από την πόρτα δεν έχω καμία επαφή, κανένα follow-up και δεν έχω και καμία ευθύνη για το τι βλέπουμε μετά. Και σας πληροφορώ, τα τελευταία χρόνια έχουμε δει άπειρα κακά αποτελέσματα προερχόμενα από την Τουρκία, είτε σε επίπεδο φύτρωσης και σχεδιασμού και πυκνότητας, είτε ακόμη χειρότερα σε επίπεδο εκμετάλλευσης σε βαθμό που να είναι πλέον ορατό και να δημιουργεί προβλήματα της δότριας περιοχής. Το λεγόμενο over-harvesting. Έχει γίνει δηλαδή τόσο έντονη χρήση της δότριας περιοχής που καθιστά δύσκολη έως αδύνατη μερικές φορές την επιπλέον διορθωτική επέμβαση. Εφιστώ λοιπόν την προσοχή στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν, στους ασθενείς μας, στο εξής. Εάν κάτι είναι πολύ φθηνό για να είναι καλό, είτε είναι μεταμόσχευση μαλλιών, είτε οποιοδήποτε προϊόν και υπηρεσία υπάρχει στον πλανήτη, συνήθως η απάντηση είναι ότι δεν είναι καλό. Υπάρχει λόγος που είναι τόσο φθηνό. Κάποιοι προσφέρουν απεριόριστα μοσχεύματα σε σταθερή χαμηλή τιμή. Μπορεί να γίνει αυτό? Η απάντηση είναι ότι μάλλον όχι. Και ο λόγος είναι ότι πρώτον, τα μοσχεύματα δεν μπορεί να είναι απεριόριστα, γιατί όπως είπαμε και πριν, ένας άνθρωπος έχει συγκεκριμένες δυνατότητες ως δότρια χώρα για να δώσει ένα αριθμό τριτοθυλακίων για εμφύτευση. Μπορούμε με ασφάλεια να εξάγουμε ακόμη και 35-40% των υπαρχόντων τριτοθυλακίων από μια δότρια περιοχή. Αυτό μας προσδιορίζει έναν αριθμό ανώτατο. Ακόμα και αν το τραβήξουμε από τα μαλλιά που λέμε, δηλαδή πάμε στα όρια, πάλι ο αριθμός αυτός θα είναι πεπερασμένος, θα είναι συγκεκριμένος. Πρώτον. Δεύτερον, ακόμη και αν ήταν εφικτό να έχουμε απεριόριστα τριτοθυλάκια, πρέπει να σκεφτούμε ότι μιλάμε για μια ελάχιστα επεμβατική διαδικασία, υποτοπική αναισθησία. Πρέπει να γίνεται με όρους ασφαλείας για τον ασθενή. Είναι το πρώτο μας κριτήριο ως γιατροί. Δεν μπορούμε επομένως να παρατείνουμε την επέμβαση για πάρα πολλές ώρες ή να χρησιμοποιήσουμε υπερβολικά μεγάλες ποσότητες αναισθησίας. Για ποιο λόγο? Για να υποστηρίξουμε αυτό το οποίο δίνουμε ως υπόσχεση marketing. Ότι δηλαδή θα μεταμοσχεύσουμε απεριόριστα τριτοθυλάκια. Η τακτική αυτή παρατηρείται σε κλινικές του εξωτερικού, το ακούμε στην Τουρκία πολλές φορές, με αποτέλεσμα όμως μετά να βλέπουμε δύο πράγματα, δύο συνήθως δρόμοι. Ο ένας ότι όντως έχει γίνει εξαιρετικά μεγάλη χρησιμοποίηση, αξιοποίηση της δότριας περιοχής, σε βαθμό που η δότρια πλέον να είναι μαθημένη, να μην υπάρχουν τριχοθυλάκια για μελλοντική επέμβαση, που είναι λάθος, γιατί περισσότεροι άνθρωποι θα χρειαστούν μια δεύτερη επέμβαση αργότερα στη ζωή τους, ή να υπάρχει το αντίθετο. Να υπάρχει απλά εξαπάτηση του ασθενούς, στον οποίο έχουμε υποσχεθεί απεριόριστα τριχοθυλάκια και τεράστιους αριθμούς, ενώ στην πραγματικότητα βλέπουμε εκ του αποτελέσματος ότι έχουν μεταφυτευτεί ή έχουν φυτρώσει ελάχιστα τριχοθυλάκια. Εγώ προσωπικά θα ήμουν πολύ επιφυλακτικός απέναντι σε τέτοιες υποσχέσεις περί απεριορίστου αριθμού. Γιατί η ίδια η επιστήμη, η ίδια η ιατρική, η ίδια η ζωή μας βάζει περιορισμούς. Βλέπουμε στο διαδίκτυο κάποιες διαφημίσεις για ρομποτική μεταμόσχευση μαλλιών. Γίνονται τέτοιες επεμβάσεις? Καταρχάς, αυτό που προβάλλεται ως ρομποτική μεταμόσχευση μαλλιών στην πραγματικότητα γίνεται από μια συσκευή η οποία κατευθύνεται από έναν άνθρωπο χειριστή. Άρα, ρομποτική μεταμόσχευση με την έννοια ότι πάει ένα ρομπότ από πάνω μας ανθρωπόμορφο με χέρια ή με δαγκάνες, δεν ξέρω τι, και βγάζει τριχοθυλάκια και τα βάζει, δεν υπάρχει. Επίσης, αυτά που περιγράφονται μέχρι σήμερα τουλάχιστον ως ρομποτικές συσκευές και που είχα, αν θέλετε, την τύχη λόγω της εμπειρίας μου να συμμετέχω και στις πρώτες ομάδες που τα δοκιμάσαν αυτά σε πειράματα για να δούμε πώς δουλεύουν, δυστυχώς δεν καλύπτουν ακόμη την ανάγκη της τοποθέτησης των τριχοθυλακίων, μόνο την ανάγκη εξαγωγής. Δεύτερον, μπορούν να εξάγουν μόνο από συγκεκριμένη περιοχή της δότριας και συγκεκριμένα το κεντρικό πίσω κομμάτι στην ηνιακή χώρα, δεν μπορούν να εξάγουν δηλαδή από τα πλάγια, δεν μπορούν να εξάγουν από τα γένια μας, δεν μπορούν να εξάγουν από το στήθος. Κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό, αυτό θα ίσχυε και για τη δική μου την περίπτωση, Βασίλη, και για σένα. Αναγνωρίζουν μόνο δομές που έχουν μελανίνη, δηλαδή σκούρες τρίχες. Άρα σε εμάς που έχουμε γκρίζα μαλλιά, γκρίζα γένια, δεν θα μπορούσαν να αποδώσουν καθόλου, γιατί δεν αναγνωρίζουν ως στόχο τα τριχοθυλάκια αυτά. Δεν αναγνωρίζουν ανομαλίες στο κρανίο, ανατομικές ανομαλίες. Δεν μπορούν να αναγνωρίσουν διαφορετικές γωνίες φύτρωσης και φοράς των τριχών. Εκεί πέρα λοιπόν έχουμε διαπιστώσει στην πράξη ότι οι ρομποτικές αυτές συσκευές, ενώ είναι πολλά υποσχόμενες και μελλοντικά ίσως έχουν μεγαλύτερη εξέλιξη, στην παρούσα φάση καταστρέφουν πάρα πολύ εύκολα τα τριχοθυλάκια, προκαλούν transection, κόβουν δηλαδή εγκαρσίως τις τρίχες και
και έχουν πάρα πολύ φτωχά αποτελέσματα σε παραγωγή τροποθυλακίων και σε φύτρωση. Ο λόγος που χρησιμοποιούνται όπου χρησιμοποιούνται, πέρα από το εντατικό μάρκετινγκ, γιατί οι συσκευές είναι ακριβές, είναι για τον πολύ απλό λόγο ότι σε κλινικές ή σε γιατρούς που δεν ήταν εξοικειωμένες με τις σύγχρονες τεχνικές, με την FUE, ήταν μια εύκολη, γρήγορη λύση να προσφέρουν στην κλινική τους τη δυνατότητα να κάνει κάποιος FUE και μάλιστα σε υψηλή τιμή. Κατά τη γνώμη μου, επί του παρόντος, και ίσως και για αρκετά χρόνια ακόμα στο μέλλον, δεν το γνωρίζω πόσα, δεν αποτελούν αξιόπιστη εναλλακτική στην σύγχρονη μεταμόσχευση μελιών. Τα αποτελέσματα τους μέχρι τώρα δεν δικαιώνουν τις προσδοκίες, ούτε το κόστος των επεμβάσεων αυτών και των μηχανημάτων. Είναι πάρα πολύ φτωχά. Κάποιοι διαφημίζουν ότι προσφέρουν έναν συγκεκριμένο αριθμό μοσχευμάτων σε μία τιμή. Υπάρχει περίπτωση να τοποθετήσουν μικρότερο αριθμό? Δυστυχώς ναι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κατά τη διάρκεια μιας μεταμόσχευσης ο ασθενής ο ίδιος, ο οποίος έχει κάνει μια συμφωνία για συγκεκριμένο αριθμό τριχοθυλακίων ή τριχών σε μια συγκεκριμένη τιμή, είναι ο μόνος μέσα στην χειρουργική αίθουσα που δεν μπορεί να έχει καμία σοβαρή απόλυτη γνώση πόσα τριχοθυλάκια, πόσες τριχές μεταμοσχευθήκαν. Τη γνώση αυτή την έχει σίγουρα η χειρουργική ομάδα, ο γιατρός, η κλινική, αλλά το κατά πόσο ταυτίζεται με την πραγματικότητα, αυτό είναι κάτι που δυστυχώς στη μακρά εμπειρία μου έχω δει ότι αρκετές φορές δεν τηρείται. Και δυστυχώς υπάρχουν και περιπτώσεις που όχι απλά ενσυνείδητα γίνεται μία λάθος συναλλαγή και μπαίνουν λιγότερα τριχοθυλάκια ή λιγότερες τρίχες από τα υπεσχημένα. Πολλές φορές έχει τύχει να έχουν πεταχθεί τριχοθυλάκια στον κάλαθο των αχρήστων, ενώ κάλλιστα θα μπορούσαν να έχουν μεταμοσχευτεί και να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα για λόγους χρόνου ή διάθεσης της χειρουργικής ομάδας. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα και κατά τη γνώμη μου είναι ένας παραπλανητικός τρόπος να γίνεται μια συμφωνία για ένα χειρουργείο μεταμόσχευσης μαλλιών. Ο σωστός τρόπος θα ήταν να δούμε τις ανάγκες του ασθενούς, να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες της δότερης περιοχής του και να προσδιορίσουμε από κοινού τι μπορεί να γίνει και με ποιο κόστος για να καλυφθεί μια συγκεκριμένη περιοχή. Οι αριθμοί, ακόμη και αν εξηγηθούν στον ασθενή, έχουν δευτερεύουσα σημασία και τι δεν μπορεί να τους ελέγξει. Τι έχετε να συμβουλέψετε τον υποψήφιο για μεταμόσχευση μαλλιών, ώστε να μην πέσει θύμα απάτης? Πρώτον, να μην έχει την αφέλεια να πιστεύει ότι υπάρχουν λύσεις μαγικές, γρήγορες, φθηνές και τελεσίδικες. Ότι δηλαδή, με λίγα χρήματα, με εύκολο τρόπο, χωρίς να πονέσω, θα κάνω μία μεταμόσχευση και θα γίνω όπως ήμουνα 16 χρονών. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Η μεταμόσχευση μαλλιών είναι μια πολύ λεπτή από πλευράς τεχνικής χειρουργική διαδικασία, πολύ ωραία, θέλει εξαιρετική εμπειρία από την ομάδα μεταμόσχευσης, έχει προϋποθέσεις και περιορισμούς σε ό,τι αφορά ποια είναι η έκταση που πρέπει να καλύψουμε, ποια είναι η πυκνότητα που επιδιώκουμε, ποια είναι η υδρότερη περιοχή που έχουμε για να πάρουμε τα μοσχεύματά μας, τα τριχοθυλάκια για να αποκαταστήσουμε. Οι κύριοι λοιπόν παράγοντες που πρέπει να προσέχει κάποιος υποψήφιος ασθενής για μεταμόσχευση μαλλιών είναι ακριβώς να πάει στον ειδικό και να συζητήσουν μαζί τη δικιά του περίπτωση, γιατί κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Τι επιδιώκω, ποιες είναι οι ανάγκες μου, ποιες είναι οι δυνατότητές μου, ποιος είναι ο προϋπολογισμός μου, τι είναι τεχνικά εφικτό και από κοινού ο ειδικός με τον ασθενή να βάλουν ένα θεραπευτικό πλάνο. Το θεραπευτικό αυτό πλάνο, σαν συμβουλή το λέω στους υποψηφίους για μεταμόσχευση μαλλιών, τους υποψηφίους ασθενείς, αν φαίνεται πολύ απλό ή πολύ, να το πω έτσι, καλό για να είναι αληθινό και έχει και το περιτύλιγμα μιας πολύ χαμηλής τιμής ή μιας μαγικής έτσι, διαδικασίας που χωρίς φαρμακευτική αγωγή, χωρίς πόνο, χωρίς ταλαιπωρία και χωρίς κόστος ιδιαίτερο θα προσφέρει πλούσια μαλλιά για πάντα, μάλλον κινείται στη σφαίρα της παραπλάνησης και της απάτης και όχι της πραγματικής ιατρικής θεραπείας.